Γίνεται μια προσπάθεια από την περιφέρεια, όπως ξέρουμε όλοι, όσον αφορά. Αρχικά γίνεται μια προσπάθεια από την περιφέρεια, όπως ξέρουμε όλοι, όσον αφορά την ανάπτυξη των τοπικών κριτικών προϊόντων στην ρωσική αγορά. Έτσι. Πρέπει να συγχαρούμε αρχικά τους διοργανωτές, οι οποίοι είναι γνωστοί, είναι ο Περιφερειάρχης της Συλλογής Αρναουτάκης, όπως επίσης και η κυρία Βρέτζου. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση, θεωρώ ότι είναι μια καλή ενέργεια η οποία θα φέρει ένα αποτέλεσμα σε μέλλον χρόνων για τις τοπικές επιχειρήσεις και για την ευρύτερη ελληνική βιομηχανία. Κοιτάξτε, εμείς το δικό μας συμβόλαιο αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Μένει να κάποιες λεπτομέρειες να κλείσουμε ώστε να γίνει, να φτάσουμε στο σημείο υπογραφής. Ο στόχος για μας δεν έχει σημασία το ύψος, έχει η πρώτη κίνηση η οποία γίνεται. Έτσι. Αυτή είναι η επιτυχία, ας πούμε. Όλες οι αγορές ανά τον κόσμο είναι καλές, όλες είναι ευκαιριακές. Απλώς θα υπάρχει η ανάλογη υποδομή από τις επιχειρήσεις προκειμένου να υποστηρίξουν τις συνεργασίες. Μας η επιτυχία, όπως επανέλαβα και προηγουμένως, δεν είναι το ύψος των πωλήσεων, είναι η αρχή της συνεργασίας. Αυτό είναι που μετράει στη συγκεκριμένη συνεργασία η δικιά μας επιχείρηση. Τρία κολυμπάρια ΑΕ, η οποία είναι στην περιοχή Κολυμπαρίου στα Χανιά. Δραστηριοποιούμαστε στην πορεία και τυποποίηση ελαιολάδου. Πολύ σημαντικό είναι και για εμάς, για την εταιρεία μας και γενικά για τα κριτικά προϊόντα να μπουν σε μια τέτοια αγορά η οποία πιστεύω να ζητά ποιοτικά προϊόντα τα οποία τα έχουμε στην Κρήτη. Τι ύψος είναι τα συμβόλαια που πράττουν? Περίπου γύρω στα 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πολύ καλή αρχή, θα λέγαμε. Ναι, ναι. Είναι για ένα πενταετές συμβόλαιο το οποίο πιστεύουμε πάει καλά να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα κριτικά προϊόντα. Εκπροσωπώ την εταιρεία Dionysos Import, η οποία ασχολείται στη Ρωσία με τις εισαγωγές και προώθηση ελληνικών προϊόντων, αποκλειστικά και μόνο ελληνικών προϊόντων. Σήμερα φέραμε 19 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σύνολο 628 καταστήματα, οι οποίοι έχουν αρκετό ενδιαφέρον, θα έλεγα, για τα ελληνικά προϊόντα και τους φέραμε για να ενημερωθούν, να έχουν καλύτερη άποψη για τα προϊόντα της Κρήτης. Υπογράφουμε 4 συμβόλαια. Το ύψος των συμβολέων ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια. Τα συμβόλαια είναι πενταετής. Αυτές είναι αρχικές συμφωνίες και πιστεύουμε μετά από τη σημερινή εκδήλωση θα έχουμε και παραπάνω συμβόλαια. Πιστεύω και να σας πω από πού μπορεί να είστε και εσείς σίγουροι ότι έχουν θέσεις. Δεν είναι κρυφό που κάθε χρόνο ο τουρισμός από τη Ρωσία προς την Κρήτη και γενικά προς την Ελλάδα αυξάνεται. Και βλέποντας τους τουρίστες που φεύγοντας από εδώ φεύγουν γεμάτα με τα κρητικά προϊόντα. Οπότε επιστρέφοντας ο κόσμος αναζητεί αυτά τα προϊόντα στην αγορά της Ρωσίας. Γι' αυτό και υπάρχει ζήτηση από ποιοτικά κριτικά προϊόντα με σωστές τιμές και με τη σωστή ποιότητα. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως πηγαίνουν διπλασιάζονται και τετριπλασιάζονται ποσότητες και από την Κρήτη και από την Ελλάδα. Πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχαν προϊόντα από την Κρήτη στα ράφια των σούπερ μάρκετ της Ρωσίας. Και σήμερα έχουν αυξηθική πορεία στην ουσία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή και από τα Ουράλια και από τη Γιακούτς και από τη Σιβηρία και οπωσδήποτε Μόσχα και Αγία Πετρόπολη. Από όλες τις πόλεις υπάρχουν αλυσίδες. Έχουμε κάνει μια επιλογή των αλυσίδων από διάφορες πόλεις της Ρωσίας για να υπάρχουν τα προϊόντα σχεδόν σε όλη τη Ρωσία. Οι υποθέσεις είναι ίδιες όπως σε όλο το κόσμο. Σωστό προϊόν, σωστή τιμή, υποστήριξη marketing, προωθητικές ενέργειες, γιατί δεν είναι μόνο τοποθέτηση των προϊόντων σε κάποια αλυσίδα. Μετά πρέπει να υπάρχει και υποστήριξη και πληροφόρηση. Ο καταναλωτής να πληροφορηθεί για τα προϊόντα. Γιατί δεν θα κρύψουμε ότι τα κριτικά προϊόντα είναι καλής ποιότητας. Οπότε πρέπει να προσφέρουμε και ποιοτικά στο καταναλωτή το προϊόν για να τα γνωρίζει.
οι περισσότερες τηρούν. Αν δεν θα τηρούσαν, δεν θα μιλούσαμε και για καμία συνεργασία. Οι περισσότερες εταιρείες τηρούν. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι ίσως κανείς να μην περίμενε μέσα σε ένα τρίμηνο να είχαμε αυτά τα σημαντικά αποτελέσματα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε, πριν από 3 μήνες ήρθε η αντιπροσωπεία από την Μόσχα και σήμερα υπογράφονται τα πρώτα συμβόλαια. Είμαστε ικανοποιημένοι για αυτή την προσπάθεια που καταβάλει η περιφέρειά μας να φέρει σε επαφή τους επιχειρηματίες από άλλες χώρες με τους επιχειρηματίες του νησιού μας και θεωρώ ότι εάν είμαστε οργανωμένοι, εάν βγάζουμε ποιοτικά προϊόντα πιστοποιημένα, μπορούμε να κατακτήσουμε και άλλες αγορές που μέχρι σήμερα δεν είχαμε κατακτήσει. Η προσπάθεια έχει ξεκινήσει για την εξωστρέφεια της Κρήτης, συνδέουμε τον πρωτογενή τομέα με τον τουριστικό τομέα και θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα μόνο θετικά θα είναι για τους πολίτες της Κρήτης. Όταν μέσα σε 3 μήνες έχουμε 21 εκατομμύρια συμβόλαια για τα επόμενα χρόνια, η εκτίμηση από ό,τι συζήτησα και με τους υπεύθυνους είναι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε αρκετά ακόμα συμβόλαια με προϊόντα της Κρήτης. Εμείς δεν θα σταματήσουμε μόνο στην αγορά της Ρωσίας. Ήδη έχει ανοίξει η αγορά της Ουκρανίας με πολύ καλές προοπτικές. Δεν έχουμε αφήσει αγορές τις ευρωπαϊκές. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι μέσα στον Οκτώβρη με έχουν προσκαλέσει η Γερμανία επιχειρηματίες για να δούμε πώς θα προωθήσουμε τα προϊόντα μας. Και επίσης δεν έχουμε αφήσει την Κίνα που με συνεχή διαβούλευση που υπάρχει αλλά και επικοινωνία με τον πρέσβη, προσπαθούμε να ανοίξουν περισσότερο οι αγορές και της Κίνας. Όλες αυτές είναι προσπάθειες που καταβάλει η περιφέρειά μας, παράλληλα με τον πρωτογενή τομέα, με τον τουριστικό τομέα, και πρέπει να σας πω ότι τα μηνύματα για τον τουρισμό για την επόμενη χρονιά είναι ενθαρρυντικά και από τις δύο αυτές αγορές, και από την Ουκρανία και από τη Ρωσία, με μεγάλη αύξηση τουριστών από τις δύο χώρες αυτές. Ναι, έχουμε κλείσει μια συμφωνία 5 εκατομμυρίων ευρώ για 5 χρόνια. Γλυκά κουταλιού, γκιναράκι, άγριο που βγάζουμε, αρτοχευάσματα και γενικά όλα τα τουρσιά. Ποιοτικά τα δοκιμάσανε, τους άρεσαν και προχωράμε. Πρέπει βέβαια να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια, συγκεκριμένα την κυρία Θεάνο Βρέτζου, για την προσπάθεια αυτή και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ξεκινήσαμε από την κυρία Θεάνο Βρέτζου, όταν άρχισε να κάνει τη διατροφική σύμπραξη, μας κάλεσε, μας ενημέρωσε και μετά που είχε καλέσει κάποιους επιχειρηματίες, πήραμε τα προϊόντα στο ξενοδοχείο Λατό καταρχήν, τα δοκιμάσανε, τους άρεσαν και από εκεί κάθε ευκαιρία που ερχόταν επιχειρηματίες, μας καλούσε και έφερε το αποτέλεσμα αυτό. Είναι ειδικό για μας, γιατί η τόπια αγορά έχει πέσει πάρα πολύ. Δεν είχαμε δουλειά, ενώ με αυτό μας ανοίγεται μία πόρτα. Τώρα πρέπει και εμείς να είμαστε συνεπείς σε αυτό το συμφωνία που κάνουμε. Ναι.